Να σας καλησπερίσουμε, να ευχηθούμε σε όλους καλή Σαρακοστή. Σήμερα αναγγέλουμε την επίσημη πρεμιέρα της νέας μας ταινίας, «Μια νύχτα στην κόλαση», αυτή τη βδομάδα, συγκεκριμένα την 5η, 14 Μαρτίου, στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, στις 9.30 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο. Αντί εισόδου θα βάλουμε έναν κουμπαρά, όπως είχαμε κάνει και με την προηγούμενη ταινία μας, την Ουτοπία, όπου όποιος θεατής θέλει, ρίχνει ό,τι θέλει, ούτως ώστε να μαζέψουμε ένα αξιοπρεπές ποσό για ένα συμπολίτη μας που αδυνατεί να ανταπεξέλθει. Οι προβολές της ταινίας θα συνεχιστούν την Παρασκευή, το Σάββατο και τη Δευτέρα, στην επάνω αίθουσα, η πρεμιέρα θα δοθεί στην κάτω. Στην επάνω αίθουσα λοιπόν, στις 8 το βράδυ, με εισιτήριο των 3 ευρώ, το ποσό το οποίο θα πάει στο σινεμά για όλα αυτά τα έξοδα που έχει κάνει για μας και την ταινία μας. Εγώ έχω πει πάρα πολλά πράγματα για την ταινία, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο, θα ήθελα να μιλήσουν οι συντελεστές που παρευρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ. Πώς θα πάρει το λόγο? Ο πρωταγωνιστής. Ο πρωταγωνιστής λοιπόν. Εγώ είμαι ο Πάνος Σονάκος. Είμαι από τα Γιάννενα και είναι η πρώτη ταινία που συμμετέχω και η πρώτη συνεργασία που έχουμε με τον Νίκο. Έχει μια δυσκολία όταν θέλεις να κάνεις ταινία μικρού ή μεγάλου μήκους, γιατί έχω κάνει και εγώ μια μικρού μήκους, χωρίς budget, χωρίς καθόλου budget. Έχει ένα βαθμό δυσκολίας, γιατί πρέπει να συντρέξουν και να βοηθήσουν σε αυτή την ταινία άνθρωποι που δεν θα πληρωθούν και θα πρέπει να ξοδέψουν και από τον προσωπικό τους χρόνο και την ενέργειά τους και την αγάπη τους και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και αυτό είναι λίγο δύσκολο να συντονιστεί από το σκηνοθέτη με όλους τους συντελεστές και δημιουργεί ένα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας στο αποτέλεσμα. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σπουδαίο, μόνο και μόνο ότι κάποιος άνθρωπος σε μια επαρχιακή πόλη της Ελλάδος καταπιάνεται με τον κινηματογράφο, είτε με μικρού είτε με μεγάλου μήκους ταινίες, και καταφέρνει χωρίς χρήματα και χωρίς καμιά βοήθεια από κανένα κέντρο κινηματογράφου και από κανέναν φορέα να φέρει ένα αποτέλεσμα. Αυτό από μόνο του είναι σημαντικό. Τώρα, η συνεργασία μας με τον Νίκο ήταν άψογη σε όλα τα επίπεδα. Ο Νίκος είναι πολύ διακριτικός, λειτουργεί πολύ ομαδικά. Ακούει τους ηθοποιούς, ακούει τους βοηθούς και έχει ένα σεβασμό. Σέβεται και τους ανθρώπους, σέβεται και την τέχνη του. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Συν του ότι δεν κάνει κινηματογράφο εύπεπτο. Κάνει κινηματογράφο που θέλει να μιλήσει μέσω της τέχνης του και θέλει να πει κάποια πράγματα πολύ πιο ουσιαστικά. Έτσι λοιπόν συνέτρεξα σε αυτή την προσπάθεια με πολύ χαρά και με πολύ αγάπη και ελπίζω να βοήθησα κι εγώ στο τελικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ για τα ωραία λόγια. Να πω ότι ο Παναγιώτης με βοήθησε πάρα πολλές φορές σε δύσκολες συνθήκες. Μου βρήκε συνεργάτες. Και ό,τι μπορούσαμε κάναμε. Ό,τι μπορούσαμε κάναμε. Ποιος θα μιλήσει? Θα μιλήσω εδώ. Α, ναι. Ωραία. Είμαι ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Έχω γράψει τη μουσική της ταινίας. Για πολλωστή φορά συνεργαζόμαστε με τον Νίκο στα πλαίσια κάποιας ταινίας που οργανώνει. Είναι χαρά μου που ολοκληρώθηκε και αυτή η μεγάλη προσπάθεια και είναι στη φάση που θα παρουσιαστεί πλέον, παρουσιάζεται στο κοινό της Κοζάνης με ένα θέμα το οποίο, όπως είπε και ο Παναγιώτης πριν, δεν είναι εύπεπτο. Γίνεται πολύς λόγος τώρα τελευταία βέβαια. Αλλά μέσα από αυτήν την ταινία ελπίζω πολλοί κόσμος να καθίσει και να σκεφτεί και να παρατηρήσει πράγματα τα οποία υπάρχουν γύρω μας και δυστυχώς θα υπάρχουν. Είναι χαρά μου που συμμετέχω. Η συνεργασία με τον Νίκο κρατάει πολλά χρόνια και
έχει πάρει μια συγκεκριμένη, δηλαδή συνεννοούμαστε πολύ εύκολα πλέον. Και δεν μπορώ να πω ότι σε αυτή την ταινία εγώ από τη δικιά μου την πλευρά τουλάχιστον αντιμετώπισα κάποιο ιδιαίτερο ζήτημα όπως σε παλιότερες ταινίες που ήταν πολύ πιο δύσκολες. Από τη δικιά μου την πλευρά το τεχνικό κομμάτι ήταν πολύ πιο εύκολο. Χαίρομαι λοιπόν που επιτέλους θα παρουσιαστεί. Ο Γιάννης έχει γράψει και ένα εξαιρετικό τραγούδι για την ταινία μας. Ένα πανέμορφο τραγούδι που το ερμηνεύει μοναδικά σε στίχους της Κατερίνας Πολιτίδου η Ελένη Βουδουράκη η μεσόφωνος, η πολύ καλή φίλη και η αξιόλογη αυτή καλλιτέχνης, που μπορώ να πω ότι δεν το φανταζόμουν να το ερμηνεύσει κανένας άλλος εκτός από την Ελένη. Ποιος έχει σειρά? Θανάσης. Εγώ είμαι ο Σάκης ο Τριανταφύλου. Με τον Νίκο τον Κουρού γνωριζόμαστε παιδιόθεν από την ηλικία του Δημοτικού Σχολείου. Κάνουμε παρέα. Βέβαια, χαθήκαμε ένα διάστημα γυμνάσιο, λύκειο, σπουδές, στρατός. Ξανασυναντηθήκαμε αναπάντεχα στις αρχές δεκαετίας του 90. Είχαμε μια μικρή συνεργασία στο West Channel τότε. Ναι, ήταν πολύ ωραία χρόνια. Αυτή είναι η δεύτερη ταινία του Νίκου στην οποία συμμετέχω. Συμμετείχα και στην προηγούμενη, στην Ουτοπία. Και μ' άρεσε πολύ αυτό το πράγμα. Διακατεχόμαστε από μια κοινή αγάπη προς τον κινηματογράφο, ο Νίκος ίσως και στο θέατρο περισσότερο. Τον ευχαριστώ πολύ που μου δίνει την ευκαιρία ξανά, δεύτερη φορά, να συμμετέχω στις ταινίες του. Είναι, πέρα των άλλων, μια πολύ καλή εμπειρία, καταπληκτική εμπειρία, η συμμετοχή σε τέτοιες διαδικασίες. Έχεις να θυμάσαι πολλά ευτράπελα κατά τα γυρίσματα. Στο τέλος όμως, όταν προβάλλεται η ταινία, βλέπεις τους κόπους σου και τα ευτράπελα αυτά να παίρνουν σάρκα και οστά και αυτό σε χαροποιεί ιδιαίτερα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ευχαριστούμε τον Νίκο σαν πόλη, έτσι, σαν πολίτες, διότι καταφέρνει και κάνει έναν άθλο. Στην πόλη μας ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αρκετές θεατρικές ομάδες. Δεν υπάρχει όμως καμία κινηματογραφική ομάδα. Είσαι ο μόνος που θεωρώ ασχολείσαι και κάνεις κινηματογράφο. Είναι και άλλοι άνθρωποι. Ναι. Και καλώς να είναι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν και άλλες ομάδες, να προβληθούν αυτές οι ομάδες κινηματογραφικές. Έτσι. Γιατί αν μη τι άλλο, παράγουμε πολιτισμό. Όσοι ασχολούνται με τέχνη και με την 7η τέχνη και με το θέατρο, έτσι, παράγουν πολιτισμό. Και αν μη τι άλλο, ο πολιτισμός προάγει παιδεία. Και δίνει οι άνθρωποι, έτσι, το σημαντικό. Αυτό ακριβώς. Αυτό να γίνει από νέους ανθρώπους, γιατί εμείς ψιλομεγαλώσαμε και λίγο. Ναι, εμείς δίνουμε το ερέθισμα να ακολουθήσουν και οι νέοι και να μπορέσει να μεγαλώσει αυτή η ομάδα, να αρχίσει να ασχολείται δυναμικότερα περισσότερο κοινό. Μακάρι να το δω. Έτσι. Και ευελπιστούμε σε καλύτερα. Ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ για τα όμορφα λόγια και να πούμε ότι ο Σάκης είχαμε μια σκηνή όπου φάγαμε πάρα πολύ ξύλο. Ναι, έχω γίνει τζανετάκος. Αληθινό ξύλο ή... Αληθινό ξύλο. Αληθινό. Και όχι μόνο σε αυτό και εμείς οι δύο που παλεύαμε. Το απόλαυσες. Πριν να μιλήσει ο πρόεδρος, θα ήθελα, όπως κάνω κάθε φορά, να σας διαβάσω όλους τους συντελεστές που συμμετείχαν. 220 στον αριθμό, θα τα πω γρήγορα. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Να ξεκινήσω από τους ηθοποιούς. Η Κέτι Φίν που έχει το πρωταγωνιστικό ρόλο, σε ένα ρόλο έκπληξη.
Συνεχίζουμε. Αλίκη Παπαχελά, Σταμάτης Παγασέως, Άννα Πορφύρη, Παναγιώτης Νάκος, Γιώργος Κοντορίκος, Γιώργος Παφίλης, Δημήτρης Ινδουκάς, Βαγγέλης Τζιμόπουλος, Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, Κώστας Καρανάτσιος, Άννα Κατσάνου Μπούτνιο, Κατερίνα Τζιομπάνου, Σάκης Τριανταφύλου, Μάκης Δαβιδόπουλος, Γιάννης Καντελέρ, Γεωργία Αλεξανδρίδη, Μάγδα Κική, Λένα Σιακαβάρα, Δώρα Λίτσιου, Δέσποινα Μακεδόνα, Αθανασία Γεωργάκα, Κατερίνα Τσιάρα, Κωνσταντίνα Τεντόγλου, Πέτρος Χουρναζίδης, Νίκος Σιάτρας, Γιάννης Κυπρέος, Σοφρόνης Ευθυμιάδης, Σύση Ζημάρα, Δήμητρα Ζαχαριάδου, Γιώτα Κουρού, Μελίτα Σιμοπούλου, Τόλη Σιαραπής, Λίτσα Κωνσταρέλη, Βασίλης Ζέρβας, Γιάννης Κουμπούρας, Δώρα Σκόρδα, Νίκος Καμπέρης, Βασίλης Νικολάου, Μιχάλης Πιτένης, Γιώργος Παπαμάρκος, Άννα Κούρα, Βασιλική Μαργαρίτη, Νένα Τσανακτσίδου, Γιώργος Καραϊορδανίδης, Άνθιμος Χατζιαποστόλου, Νίκος Μελεμενής, Ρία Καγιόγλου, Κοσμάς Κότσι, Χάρης Δίνας, Κώστας Κατσίκας, Κατερίνα Φασούλα, Άννα Μάρκου, Θωμάς Ζορμπάς, Ευαγγελία Φασούλα, Ελένη Φασούλα, Θεοδώρα Καπετάνου, Ευαγγελία Κουρού, Λίγκας Δημήτρης, Κοσμάς Κουζιώτης, Καλλιόπη Κουζιώτη, Ευαγγελία Τσιαλού, Ελένη Χαλβατζή, Βάσο Κυριακίδου, Παρασκευή Ζιάζια, Θεοδώρα Ζιάζια, Αργύρης Νικολόπουλος, συγγνώμη, Σωτήρης Νικολόπουλος, Έφη Μανακίτσα, Δέσποινα Πατσόνα, Φωτεινή Λιάδη, Βασιλική Διάκου, Κωνσταντίνα Βαϊνά, Στέλλα Νάσκου, Χάρης Κουτσόνας, Νίκος Γκουτζιομήτρος, Ελένη Σιώμου, Αντιγόνη Σιλήρη, Αναστασία Κτενίδου, Βασιλική Μπαλοδήμου, Θεοπίστη Ρούση, Βάσο Μάρκου, Βίκτορ Κοκαλιάρης, Ελπίδα Τουμπουλίδου, Χαρά Πουρνάρα, Παναγιώτης Δουγαλής και η μικρή Μαρία Καρανάσιου, Ιωάννα Χαρά Νατσιού, Παναγιώτης Κουρμούλης, Σπύρος Κουρμούλης, Εκατερίνα Τζιμοπούλου, Εύα Χαλβατζή, Γιώργος Χαλβατζής, Τάσος Γκλούμπος Τζούνιορ και ένα σκύλος ο Χάρπο και ο υποφαινόμενος. Να πω λίγο και για τα παιδιά στο τεχνικό μέρος. Κοστούμια Πάρης Κουκουλόπουλος, Εύη Χλιαρά, Ιερατική Ενδυματολογική Επιμέλεια, Πατήρ Αθανάσιος Καμπούρης, Δεκόρ Τατιάνα Ντέρου, Βασιλεία Βακερτζή, Άννα Κούρα, Μακιγιάζ, Νάνση Χαρίση, Λένα Τζαπατόρη, Κατερίνα Αλεξιάδου, Κομώσης, Ευαγγελία Πάπα Βασιλείου, Κικία Δαμίδου, Δέσποινα Δαμίδου, Θωμαή Ελευθεριάδου. Προσαρμογή υποτίτλων Τζούντι Κάσο, φωτογραφίες Μανώλης Κουτσοσίμος, Ηρακλής Προκοπίου, Χάρης Καραουλάνης, Δημήτρης Μανιάς. Σχεδιασμός πόστερ Μιχάλης Θεμέλικος, Αλεξία Τσιμίκα. Καλλιτεχνική διεύθυνση Χάρης Καραουλάνης. Composing effects Κώστας Μανταλιάς, Σταύρος Θεοδωρόπουλος. Τίτλοι γραφικά Νίκος Κέφαλος. Φωτισμοί Παναγιώτης Μανούσης, Νεκτάριος Σουλδάτος, Δημήτρης Ράδης. Ήχος Ελένη Φασούλα, Δημήτρης Γκλούμπος, Γιάννης Δήμας, Κώστας Σολωμός. Επεξεργασία ήχου Δημήτρης Στασινός, Ντάνιελ Στάιφ. Βοηθός σκηνοθέτη Ελένη Φασούλα. Εναέριες λήψεις Γιώργος Παπαδόπουλος. Μουσική Γιάννης Παπαδημητρίου. Τραγούδι Ελένη Βουδουράκη. Σε μουσική του Γιάννη Παπαδημητρίου και στίχους Κατερίνας Πολιτίδου. Supervisor η Γεωργία Δαμίγου. Vocals Recording, MD Recording Studios, Νίκος Μιχαλοδημητράκης. Διεύθυνση φωτογραφίας και κάμερα, Νεκτάριος Σουλδάτος, Δημήτρης Ράδης, Μιχάλης Τεμέλκος, Κωνσταντίνος Μανουσαρίδης, Μάρκος Παπακωνσταντίνου. Μοντάζ Color Grading, Ηλίας Χαρίσης. Σενάριο σκηνοθεσία, ο υποφαινόμενος. Η χορηγή μας. ΕΡΤ Κοζάνης και Ιωαννίνων, καταστήματα ηχητικών καλύψεων Δημήτριος Γκλούμπος, συστήματα και υπηρεσίες ασφαλείας Νικολάου Security Group, Κύλα Κοζάνης, ξενοδοχείο Άνεσης, Honor Films, Creating Memories Κοζάνη, καφενείο το Κουκουνάρι Κοζάνη, λαογραφικό μουσείο, παραδοσιακή κατοικία Τατιάνας Δέρου στη Σιάτιστα, φωτογραφείο Digital Photo Κοζάνη, κουντουρά, αδελφή προϊόντα Χαλκού, Έπιπλα Φούκας Κοζάνη, Ανθιφυτά Τσαμπούρη Θεοδώρα Τσαμπούρης Κωνσταντίνος στην Κοζάνη, επισκευές αυτοκινήτων αδερφή Ζορμπά στην Κοζάνη, καταστήματα Χρυσή Γωνιά Μπασδέκης Κλούρας στην Κοζάνη, κομμωτήριο Σαμπού Παπαβασιλείου Ευαγγελία στην Κοζάνη, κομμωτήριο Άλεξ Κοζάνη, μακιγιάζ Αλεξιάδου Κατερίνα στην Κοζάνη, κινηματοθέατρο Ολύμπιον, καταστήματα ενδυμάτων Κουκουλόπουλο στην Κοζάνη, γραφικές τέχνες Dot Print στην Κοζάνη, Hairmore Κοζάνη Θωμαή Ελευθεριάδου. Και κάποια ευχαριστήρια που θα πρέπει και αυτά να τα πω. Φιλοπρόεδρος Σύλλογος Κοζάνης, Τάσας Χιώμου, Τάσος Γκλούμπος, Κώστας Δαβάνης, κτήμα Κωνσταντίνου Τζιμόπουλου, Βασίλης Δουγαλής, Λέσχη Φίλων Κλασικού Αυτοκινήτου Δυτικής Μακεδονίας, Γιάννα Βόμβα, Μουσείο Τοπικής Ιστορίας Κοζάνης, Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού Νεολαίας Δήμου Κοζάνης, ΔΠΘ Ιωαννίνων για την Παραχώρηση των Κοστούμιών, Νικόλετα Σκαρκαλά, Βαγγέλης Τσέπουρας, Ελευθερία Πεσλή, Θεοδώρα Κουντουρά, Ανδρέας Τσιόκανος, Ζαχαρίας Κορδάτος, Γιώργος Τρομπούκης, Φωτεινή Παπακωνσταντίνου, Τέλης Χαλκίδης και Κώστας Σούλο. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση. Εγώ θα ήθελα για μια ακόμα φορά να συγχαρώ τον Νίκο τον Κουρού, ένα πολύ καλό φίλο, ένα πολύ καλό συνεργάτη. Να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι ο Νίκος ο Κουρού στο Φιλοπρόοδο Σύλλογο Κοζάνης είναι αυτός που κρατάει, που είναι υπεύθυνος
των κινηματογραφικών προβολών που πραγματοποιούνται στο Σύλλογο και χειμώνα στο Ολύμπιον και καλοκαίρι στην Αυλή με το θερινό σινεμά. Άρα η αγάπη για τον κινηματογράφο είναι δεδομένη για τον Νίκο, το έχει αποδείξει. Και επίσης δεδομένο είναι και για μας ότι οι όποιες ανησυχίες για τον κινηματογράφο του Νίκου βρίσκουν ανταπόκριση στη δική μας συμπαράσταση, βοήθεια, στήριξη. Δεύτερη ταινία του Νίκου και την Πέμπτη προσκαλούμε όλους τους καλούς φίλους στο Ολύμπιον στις 9.30 στην πρεμιέρα της ταινίας να παρευρεθούν και με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουν αυτή την πολύ σπουδαία προσπάθεια, γιατί όπως υπόθηκε γίνεται χωρίς λεφτά και ένας κόσμος 220 άτομα μπαίνει στο παιχνίδι της υλοποίησης μιας ταινίας που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και αυτό και έτσι ερχόμαστε και πιο κοντά στην τέχνη κινηματογράφου μέσα από τη δημιουργία μιας ταινίας. Ελπίζουμε, ευχόμαστε η νέα γενιά να πάρει το ερέθισμα και να κάνει ομάδες κινηματογραφικές και να μας δώσει δείγματα δικά της. Αυτό θα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα και μια μεγάλη ικανοποίηση για τον Νίκο τον Κουρού που δίνει τη σπίθα με τις ταινίες που κάνει και περιμένουμε βέβαια και ανταπόκριση από τους νεότερους, όπως είπα. Θα έχει ο κόσμος την δυνατότητα, εκτός από την Πέμπτη στις 9.30 που θα είναι η πρεμιέρα της ταινίας, με ελεύθερη είσοδο και κουμπαράγια, βάζουμε και την κοινωνική διάσταση της προβολής για κάποιον συμπολίτη μας που έχει οικονομικό πρόβλημα και πρέπει να στηρίξουμε. Θα έχει τη δυνατότητα όποιος δεν μπορέσει την Πέμπτη και την Παρασκευή στις 8 στην επάνω αίθουσα και το Σάββατο στις 8 και τη Δευτέρα επίσης στις 8. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο, όπως είπα και πριν, να στηρίξει αυτή την προσπάθεια μέσα από την παρουσία του, βλέποντας την ταινία αυτή που παρουσιάζουμε την Πέμπτη το βράδυ και έχουμε τις νύχτες πρεμιέρες, όπως λέμε. Να πω ότι η συμβολή στα ντεκόρ πέρα της Τατιάνας της Δέρου, του μουσείου, του κτήματος, του Τζιμόπουλου, της Θάσας της Χιόμου, πολλά γυρίσματα, όπως και σε κάθε ταινία μας, γίνονται εδώ στο κτίριο του Φιλοπρόδου Συλλόγου. Στην προηγούμενη ταινία μας, την Ουτοπία, τα πλάνα γίναν στον κάτω όροφο. Σε αυτή την ταινία θέλαμε να αναδείξουμε και τον επάνω όροφο του Συλλόγου και τα περισσότερα πλάνα είναι γυρισμένα εκεί, σε αυτό το θαυμάσιο ντεκόρ που μας έλυσε τα χέρια.